στρατηγικός στόχος να μπορέσει η χώρα με το πέρας του τρίτου προγράμματος της τρίτης δανειακής σύμβασης, του τρίτου μνημονίου, που είναι τον Αύγουστο του 2018, περίπου σε ένα χρόνο από σήμερα, να έχει μια σταθερή δυνατότητα να δανείζεται με βιώσιμα επιτόκια από τις αγορές. Αυτός ο στρατηγικός στόχος παραμένει και είναι κοντά. Αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί είτε πάρουμε μία λύση για το χρέος σαν αυτήν που μας παρουσίασε προχθές ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών και αρνηθήκαμε, όχι δηλαδή τόσο αισιόδοξη όσο θα αντιστοιχούσε στις θυσίες του ελληνικού λαού, πόσο δε μάλλον με μια ακόμα καλύτερη λύση, την οποία διεκδικούμε και την οποία διαπραγματευόμαστε τότε στις ώρες και τις επόμενες μέρες. Το λέω αυτό διότι δυνατότητα πρόσβασης αγορές θα έχουμε με καλούς όρους. Αυτό δείχνει η πορεία της αγοράς, η κινητικότητα της αγοράς. Άλλωστε μετά από 7 χρόνια εσωτερικής υποτίμησης στην Ελλάδα, αντικειμενικά έχουν διαμορφωθεί οι όροι ώστε οι επενδύσεις στην Ελλάδα να μην είναι επενδύσεις ψηλού ρίσκου αλλά μεγάλης απόδοσης και σε, θα λέγε κανείς, σε πολλούς τομείς πλέον. Η Ελλάδα, δείτε τη συνολική εικόνα, πέρασε βεβαίως μια μεγάλη περιπέτεια, μια μεγάλη τρικυμία, αλλά κρατήθηκε στον πυρήνα της Ευρώπης, είναι μια χώρα της Ευρωζώνης και ταυτόχρονα είναι μια χώρα που πλέον έχει στα μεγέθη της, στα οικονομικά, προοπτικές ανάκαμψης, ανάπτυξης, θετικών ρυθμών ανάπτυξης και δεν έχει ελλείμματα. Έχει δηλαδή εξηγιάνει την οικονομική της βάση, τα δημοσιονομικά της. Και είναι μια χώρα η οποία είναι ασφαλής μέσα σε μια ταραγμένη γύρω-τριγύρω περιοχή. Δείτε τι γίνεται στις γειτονικές μας χώρες. Δεν θέλω να αναφερθώ σε καμία ονομαστικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό δημιουργεί τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για ένα πολύ γερό comeback. Εμείς θα θέλαμε αυτό το comeback να συνδυαστεί με μία απόφαση που επαναλαμβάνω, για το χρέος που επαναλαμβάνω, θα αντιστοιχεί στις θυσίες του ελληνικού λαού, να κάνουν δηλαδή οι εταίροι μας το χρέος τους απέναντι στην Ελλάδα.